Δύο χρόνια μετά τις αποκαλύψεις του τούνελ για την εξαφάνιση της Ζάκυνθο του Σάβα Γιατσένκου, πατέρα δύο παιδιών, δυστυχώς οι έρευνες της Αγγελικής Νικολούλη επιβεβαιώνονται. Ο εισαγγελέας του νησιού άσκησε ποινικές διώξεις για τροποκτονία και άλλα δικήματα, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν για εξέταση κατηγορούμενοι. Έχει φύγει από την Αθήνα γιατί έχει εμπιστευτεί ένα φίλο που του έχει πει ότι θα τον κάνει συνέτερο να του πουλήσει το διαμέρισμά του, να του δώσει τα χρήματα και αυτό το λόγο πάει στη Ζάκυνθο. Τελευταία ο Σάβας είχε αρχίσει να γανακτά και να βγάζει το θυμό του σε κάποιο πολύ φίλο του, ο οποίος μίλησε τότε στο τούνελ. Ήταν θυμωμένος, έδειχνε μια ένδυα με το νόημα ότι δεν είχε λεφτά, δεν μπορούσε να ζήσει, ενώ ο φίλος έλεγε ότι του είχε δώσει 100.000 ευρώ. Μια κοροϊδία, που έλεγε την αλήθεια και τι είχε συμβεί στην εξαφάνιση αυτού του ανθρώπου. Μείναμε λοιπόν στα λόγια του ιδίου που είπε ότι αν δεν γυρίσω να ειδοποιήσετε τα παιδιά μου ότι κάτι θα με έχει συμβεί. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλειμμένο μετά αλλού. Ο φίλος μας έλεγε ότι τον περίμενα στο σπίτι, δεν ήρθε. Τον περιμέναμε με έναν άλλο φίλο. Εμείς βρήκαμε τον άλλο φίλο, ευνηδιάστηκε, είπαμε εμείς είμαστε στο λιμάνι. Δεν είμαστε στο σπίτι, είμαστε στο λιμάνι. Αντιφάσεις, ιστορίες, έρευνα βαθιά. Απειλητικά μηνύματα και κάποιες ανώνυμες πληροφορίες που έδειχναν ότι ο Σάββας Γιατσένκος δολοφονήθηκε. Από εκεί και πέρα άρχισε ένας μαραθώνιος της οικογένειας. Να πείσει τις αρχές της Ζακύνθου ότι εδώ δεν έχουμε μια στημένη εξαφάνιση αλλά μια δολοφονία. Ο Σάββας Γιατσένκος πριν χαθεί είχε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που οργάνωναν το μεγάλο φαγοπότη. Τη διακίνηση λαθρομεταναστών στη Ζάκυνθο και για το λόγο αυτό είχαν πάει μάλιστα να φέρουν και κάποια γερά σκαριά. Το τούνελ και η Αγγελική Νικολούλη είχαν αποκαλύψει εδώ και δύο χρόνια τα στοιχεία της περίεργης εξαφάνισης που έδειχναν πως κάτι κακό είχε συμβεί στον οικογενειάρχη. Γυρίζω και του λέω: ωραία, και το σπίτι το πήρατε, εσείς τι του δώσατε? Και λέει, ήμασταν στα λόγια ότι θα του δώσω το 1/3 από την επιχείρηση. Εταιρεία καθαρισμού εδώ στην Ελλάδα. Την εταιρεία καθαρισμού, ναι, την εταιρεία καθαρισμού. Με τα λόγια. Έτσι, χαρτιά, του λέω, χαρτιά λέω υπάρχουν, ναι. Και μου λέει όχι. Το είχε μετανιώσει γιατί όταν την ημέρα που πήγε ο γιος μου στα πρακτορία για να φύγει, δεν ήρθε με το αυτοκίνητο, ήρθε με το λεωφορείο. Που κατέβηκε κάτω από τον μπαλκόνι μας, μας κοίταζε και έκλαιγε. Μου λέει πάνε να ξεκαθαρίσω μια υπόθεση στη Ζάκυνθο και θα γυρίσω μόνιμα στην Αθήνα. Μία με δύο εβδομάδες ήταν πολύ χάλια. Δεν είχε όρεξη για τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εσάς, σαν η παιδιά του και σαν οικογένεια, ήθελε να σας αφήσει απ' έξω από τα προβλήματά του. Τι σας έλεγε χαρακτηριστικά, όταν το ρωτούσατε τι συμβαίνει, τι έχεις? Δεν μας έλεγε τίποτα. Μάλλον γιατί δεν ήθελε να μας μπλέξει. Σας το είχε πει ξεκάθαρα, δεν σου λέω. Δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να μπλέξετε. Μας το είχε πει αυτό. Θα ήθελα να μου πεις για το τηλεφώνημα που δέχτηκες εσύ στο σπίτι από τον πατέρα σου το προηγούμενο απόγευμα, λίγο πριν εξαφανιστεί. Ήταν το Σαββάτο, 10:30 το βράδυ, και με πήρε τηλέφωνο και με αφιέρωσε ένα τραγούδι του Στέλιου του Καρατζίδη, το τελευταίο βράδυ μου, και έκλαιγε. Το τελευταίο βράδυ μου. Απόψε το περνάω. Εσύ το ρώτησες για ποιο λόγο σου το αφιερώνει? Το έκλεισε κατευθείαν. Δεν μου το έκλεισε κατευθείαν. Το να σου αφιερώσω ένα τραγούδι και το συγκεκριμένο, το έχει ξανακάνει? Ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο άκουγε? Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν η πρώτη φορά που με το έχει αφιερώσει. Σαν να ήθελε να σου περάσει ένα μήνυμα. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Σαν να πίστευε ότι κάτι κακό θα. Πώς το εξέλαβες, ότι κάτι κακό θα του συμβεί? Κάτι κακό θα του συμβεί. Η έρευνα της εκπομπής της Ζάκυνθο έφερε στο φως μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τους φόβους ότι ο Σάββας έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Την επόμενη μέρα, ναι, ξανασυζητάω με αυτόν τον άνθρωπο που είναι πάρα πολύ κοντινός μου. Μου λέει: έχω μέσα μου κάτι και θέλω να σου το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Του λέω: τι συμβαίνει? Αλλά ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Μου λέει: πρόκειται για έναν άνθρωπο που μάλλον δεν υπάρχει. Γιάννη, εσύ άκουσες τον Σάββα να φεύγει από εδώ με το αυτοκίνητο του? Τι ώρα περίπου ήταν αυτό? Άκουσα κατά τις 6 ώρα το θόρυβο από το αυτοκίνητο, κατά τις 6 ώρα το πρωί. Ήταν 6 ξημερώματα Κυριακής? Ναι, ναι. Το Σάββατο το βράδυ μου είχε πει ότι θα πάει για ψάρεμα. Το προηγούμενο βράδυ δηλαδή θα πάει για ψάρεμα? Ναι, ναι, ναι. Θα πάει. Με ποιον θα πηγαίνει? Μου είπε με ένα φίλο του. Ο οποίος μένει σε κάποιο εδώ χωριό σε ένα χωριό πιο εδώ κοντά. Κοντινό χωριό, σε τι απόσταση? Ναι, ναι. Είναι κανένα 2 χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν συνεννοημένος. Μου λέει, εγώ θα πάω για ψάρεμα και αν αργήσω μέχρι τη Δευτέρα, πάρε τα τηλέφωνα για τα παιδιά μου, να τους πάρεις τηλέφωνο. Ότι δεν γυρίσει. Εσύ και τον ρώτησες για ποιο λόγο το λέει αυτό? Το ρώτησε.
Τι σου είπε? Αυτός έβαλε τα κλάματα, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Μου λέει τίποτα. Συνήθιζε να πηγαίνει για ψάρεμα? Όχι. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα πήγαινε για ψάρεμα κλείσει το ακίνητο με την προοπτική να γίνει συνέτερος επιχείρηση του Σιζάκινθα. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη, δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις. Εγώ προσωπικά το βρίσκω σκηνοθετημένο. Επειδή είχε πάρει αρκετά χρήματα για το σπίτι σε αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Στο χρονικό διάστημα των δύο χρόνων, λέτε. Ήταν περίπου 2 χρόνια στο νησί. Ναι, και του είχατε δώσει εσείς χρήματα για το σπίτι? Έχει πάρει 100.000 ευρώ. Από εσάς? Μάλιστα. Το σπίτι αυτό ανήκε στο Σάβα και νομίζω ότι σας το πούλησε το σπίτι αυτό όχι στην κανονική του τιμή, με την προοπτική ότι θα γίνει συνέτερος, με αυτή τη συμφωνία δηλαδή. Πήρε τα χρήματα αυτά, ναι, βεβαίως. Τα έβαλε σε κάποιο λογαριασμό, γιατί δεν βρίσκεται λογαριασμός του, ακούτε λίγο. Φαίνεται να αντιμετώπισε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και δεν βρίσκεται κάποιος λογαριασμός που να έχει όλα αυτά τα χρήματα. Πώς εξαντλήθηκαν αυτά τα χρήματα μέσα σε τόσο λίγο διάστημα από τον καιρό που υπογράψατε τα συμβόλαια? Τα χρήματα θα μπορούσε να μην έχουν κατατεθεί και να τα έχει ή και να τα έχει χειρώσει την οικογένειά του. Τις περισσότερες φορές που έπαιρνε χρήματα, μόλις τα δίνει στα παιδιά του, δίνει στη γυναίκα του κτλ. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για 100.000 ευρώ που του είχατε δώσει. Βέβαια το σπίτι, τι αντικειμενική, τι αξία είχε το διαμέρισμα στον Κολωνό? 140, 120, δεν θυμάμαι. Το αγοράσατε εσείς? Από ό,τι μας λένε εδώ, η εμπορική αξία του σπιτιού ήταν 280.000 ευρώ. Είχατε ένα ραντεβού για να βρεθείτε στο σπίτι σας ή στο κάμπινγκ εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο? Ήθελε να έρθει μαζί μου, μ' ακούτε? Δεν ήρθε το πρωινό. Εγώ πήγαινα κάθε Κυριακή, πηγαίνω για ψάρεμα. Έτσι, και μάλιστα τον περίμενα και με ένα φίλο μου, τον κύριο Καλτσάκη, που ήρθε πρωί, γύρω στις 6.30-7 η ώρα, και φύγαμε. Ο Σάββας δεν ήρθε. Επιστρέφοντας, πήρα τηλέφωνο και το τηλέφωνο ήταν κλειστό. Και από εκεί ξεκίνησε η όλη κατάσταση. Το ραντεβού το είχατε στο σπίτι σας ή στο κάμπινγκ? Στο σπίτι μου περίμενα. Όμως ο φίλος του, με τον οποίο θα πήγαινε για ψάρεμα μαζί με τον Γιατσέγκο, διαψεύδει το μάρτυρα, λέγοντας ότι το ραντεβού ήταν στην παραλία και ότι ο ίδιος δεν πήγε ποτέ στο σπίτι. Αντιφάσεις. Ο Νίκος, όταν σας είπε ότι αυτός τώρα δεν ήρθε στο ραντεβού, πόση ώρα τον περιμένατε, ας πούμε, στο σπίτι? Ο σπίτι δεν περίμενα. Πήγα στο λιμανάκι πέρα και. Από το σπίτι του Νίκου εγώ δεν πέρασα καθόλου. Α, και πού σας είπε ο Νίκος ότι είχε ραντεβού με αυτόν τον άλλον? Τι πράγμα? Ο Νίκος. Ναι. Πού είπε ότι είχε ραντεβού με τον Σάβα? Δεν είχε ραντεβού, εκεί τον περιμέναμε. Στον Άγιο Σωστή? Ναι, εκεί πέρα, στο λιμανάκι. Η σύζυγος και τα παιδιά του Σάβα Γιατσέγκου, που αγωνιούν για την τύχη του όλους αυτούς τους μήνες, αμφισβητούν την αγροπολισία του ακινήτου στο φίλο του. Εμείς ανοίξαμε όλους τους λογαριασμούς, δεν υπήρχε μόνο ένα βιβλιάριο που βρέθηκε με 40 ευρώ. Εμείς που ρωτάγαμε κάτω, που κατεβαίναμε στη Ζάκυνθο, ρωτάγαμε ψιλικατζίδικα γύρω-γύρω και στη γειτονιά του και χρωστούσε 20, 30, 50 ευρώ και το έχουμε, είναι και γραμμένο και σε χαρτί αυτό, με αποδείξεις. Άρα πώς ένας άνθρωπος που έχει πράξει 100.000 ευρώ δυνατόν, για μια αγοραπολισία, πεινάει και ζει έτσι? Έτσι, και στο σπίτι του μέσα που ανοίξαμε τα ψυγεία όλα ήταν λιγμένα. Μάλιστα, κατάλαβα, κυρία. Τα είχαμε δει και τότε αυτά, γι' αυτό επιμείναμε και ψάξαμε όσο μπορούσαν πιο βαθιά, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η πλαστογραφία στην αγοραπολισία του διαμερίσματος, να αποκαλυφθούν πάρα πολλά, αντιφάσεις, θα τα δούμε, και να έρθει τώρα η δικαιοσύνη και να πει ότι όχι, ο Σάββας Γιατσέγκος δεν εξαφανίστηκε, δολοφονήθηκε, και θα το δούμε. Δυστυχώς για εσάς, είχατε την ελπίδα ότι μπορεί να ζει ο άνθρωπός σας, αλλά αυτό πρέπει να βρούμε την άκρη, όποια και να είναι αυτή. Πριν εξαφανιστεί, τι είπε στο φίλο του? Έκλαιγε και είπε: φεύγω και πάω εκεί. Έδωσε και το στόχο, είπε που πάει. Αν δεν γυρίσω όμως μέχρι τη Δευτέρα, θα μου έχει συμβεί κάτι κακό. Οπότε ειδοποιήστε την οικογένειά μου, γιατί μπορεί και να μη ζω. Όταν σου λέει ότι είσαι αγνοούμενος, ό,τι πράγμα. Εσύ, σαν δικαιοσύνη, δεν τρέχεις, δεν χτυπιέσαι, η αστυνομία. Πράγμα. Να βρεις γιατί το είπε αυτό, με ποιον θα πήγαινε, γιατί δεν ήρθε. Τι γνώριζε και τον απειλούσε να μην τα αποκαλύψει. Έτσι. Τι τα ψάχνεις, πρέπει να έρθει μια εκπομπή να σου τα δώσει τα στοιχεία. Πολλούς μήνες μετά τη μεθοδική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη, το λόγο πήρε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Τελικά, συν την πλαστογραφία βεβαίως που ήταν καραμπινάτη. Πλαστογραφία. Κατά τη συγκεκριμένη συμβολογράφου, η οποία και σε άλλη υπόθεση που δυστυχώς παραγράφηκε πάλι στη Ζάκυνθο, μπλεκόταν, αλλά παραγράφηκε και τώρα, κινείται πειθαρχική δίωξη από το εφετείο πατρών. Εναντίον ποιον? Εναντίον όλων παντός υπευθύνου και των δικαστών. Και δικαστών. Βέβαια. Γιατί όταν μου παραγράφεις μια ιστορία, παραπέμπει υπάρχει δόλος. Γιατί όταν εγώ σου χτυπάω την πόρτα να την προχωρήσει την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
Υπαλλήλων, δικαστικών. Μπράβο, όταν εγώ σου χτυπάω την πόρτα σαν πολίτης για να μου προχωρήσει την υπόθεση αυτή και εσύ κάνεις πως δεν ακούς και μετά μου την παραγράφεις και τη βάζεις πίσω και δεν διώκεται κανείς σε κάποια εγκλήματα στη Ζάκυνθο, τι σημαίνει, δεν σημαίνει δόλο. Τι σημαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι εμπλεγμένα κάποια πρόσωπα, δεν είναι εμπλεγμένα. Έτσι. Μέσα από τα δικαστήρια. Το λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα ως προς τους δολοφόνους του Σάβα Γιατσένκου και γιατί ήθελαν να του κλείσει το στόμα για πάντα.